Η ιστορία των ελληνικών εφημερίδων στη διάρκεια της κατοχής, όπως ήδη υπόθηκε, παραμένει μια από τις πτυχές εκείνης της περίοδου που έχουν μελετηθεί λιγότερο έως καθόλου μέχρι σήμερα, παρά το αναζωπυρωμένο ερευνητικό και ιστοριογραφικό ενδιαφέρον για την κατοχική εμπειρία των τελευταίων χρόνων. Όλα τα σχετικά έργα αναφοράς που αφορούν την ιστορία του ελληνικού τύπου προσπερνούν αυτή την κρίσιμη τετραετία με ασύγνωστη ταχύτητα και ελαφρότητα, καταφεύγοντας κατά κανόνα είτε στην απαξιόπιση είτε σε μια γενικόλογη πατριωτική ρητορία που ημνεί τα πεπραγμένα του τύπου συνολικά και συγκεκριμένων στελεχών του ειδικότερα. Εικόνα που διαψεύδεται παταγωδώς μόλις ξεφυλίσει κανείς στις εφημερίδες της εποχής, τις νόμιμες εννοείται, και αντικρίσει το περιεχόμενό τους. Η συγκάλυψη αυτή δεν οφείλεται μόνο σε υποκειμενικούς παράγοντες. Εξίσου σοβαρό πρόβλημα για μια αξιόπιστη και ισορροπημένη μελέτη του φαινομένου που θα αποφεύγει την εύκολη σκανδαλοθυρία αποτελεί η αντικειμενική δυσκολία να διακρίνει κανείς τις επιμέρους, συχνά πολύ διαφορετικές πρακτικές με τις οποίες αντιμετώπισαν οι τότε δημοσιογράφοι την κεφαλαιώδη αντίφαση ανάμεσα στην ανάγκη τους για φυσική επιβίωση σε συνθήκες που εν λιγία σήμαινε θάνατο από πείνα και την πραγματικότητα της υποχρεωτικής συνεργασίας των εφημερίδων με την προπαγάνδα των αρχών κατοχής. Οι αποχρώσεις της τάσης ανθρώπων και εντύπων απέναντι σε αυτόν τον καταναγκασμό, αλλά και οι διπλές πρακτικές, όπως η παράλληλη απασχόληση των ίδιων ατόμων στο νόμιμο, κατοχικό και στον παράνομο αντιστασιακό τύπο, δεν είναι εύκολο ούτε να εντοπιστούν ούτε να τεκμηριωθούν. Πόσο μάλλον αφού θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και τη σταδιακή μεταβολή διαθέσεων και στάσεων στη διάρκεια της κατοχής ως αποτέλεσμα δύο καθοριστικών παραγόντων. Της τροπής του πολέμου σε βάρος του άξονα μετά το Στάλιγκραντ και το Ελαμέιν από τη μια και της ανάπτυξης της αρμικής αντίστασης και τη συνακόλουθη πόλωση του εγχώριου πολιτικού σκηνικού αφετέρου. Μια τελευταία δυσκολία πρόκειται την πυκνότητα των μεταπολεμικών ισχυρισμών ότι όλοι σχεδόν οι εκτεθειμένοι ως συνεργάτες του κατακτητή εργάζονταν ταυτόχρονα ως διπλοί πράκτορες στην υπηρεσία της συμμαχικής υπόθεσης. Γεγονός που ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις και φυσικά όχι σε όλες, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει το ρητορικό ερώτημα που έθεσε ανώνυμα η Ελένη Βλάχου σε κάποιο αντιστασιακό φύλλο στο τέλος της κατοχής, για όλους αυτούς τους ψεύτικους προδότες. Άραγε, τα λεφτά που βγάλαμε ήταν και αυτά ψεύτικα. Σε γενικές γραμμές, η μεταπολεμική αντιμετώπιση του φαινομένου, συμπυκνώντας το παράθυμα του τίτλου, το περίεργο παράθυμα που είπε και η Βάλια, της εισήγησης και το οποίο προέρχεται την κατάθεση ενός τότε δημοσιογράφου στη δίκη του στο Ειδικό Δικαστήριο των Συλλόγων, του μοναδικού δημοσιογράφου που καταδικάστηκε για το ελάσσον σχετικά αδίκημα της εθνικής αναξιοπρέπειας ως δοσύλλογος, του Σπυρίδωνα Τραυλού, διευθυντή της Καθημερινής από το Δεκέμβριο του 1942 μέχρι την απελευθέρωση. Ο κατηγορούμενος και κατ' επέκταση ο κατοχικός τύπος μπορεί, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, να διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην παραγωγή και διασπορά της γερμανοϊταλικής φασιστικής και ναζιστικής κατοχικής προπαγάνδας, όμως δεν παρεσύρθηκε από αυτά που δημοσίευε, παραμένοντας κατά βάθος ένας καλός αυθεντικός πατριώτης. Μια πρώτη παράμετρος που διευκόλυνε τη συνεργασία Ελλήνων δημοσιογράφων με τις αρχές κατοχής είναι το γεγονός ότι τον Απρίλιο του 1941 ο ελληνικός τύπος βρισκόταν ήδη στο γύψο για μια πενταετία. Ισχύει δηλαδή και εδώ η παρατήρηση του Chris Woodhouse και τη συνέχεια του κρατικού μηχανισμού μεταξύ 4ης Αυγούστου και Δοσύλλογης Ελληνικής Πολιτείας. Ο Woodhouse λέει ότι οι Γερμανοί δεν χρειάστηκαν να εφεύρουν, να επινοήσουν ένα νέο τρόπο διοίκησης, αρκούσε να αλλάξουν κάποιους υπουργούς και κεντρικά πρόσωπα διοίκησης και να συνεχίσει να δουλεύει το προηγούμενο σύστημα. Ήδη την επομένη της 4ης Αυγούστου του 1936, με εγκύκλιο του Μεταξά, είχε απογορευτεί οποιαδήποτε κρίση των εφημερίδων περί του έργου της κυβερνήσεως, εκτός αν είναι ευμενής, και διατασσόταν οι εφημερίδες να συμβάλλουν στο νομοθετικό έργο της κυβερνήσεως. Αυτό γινόταν μέσω της προληπτικής λογοκρισίας. Οι εφημερίδες υπέβαλαν κάθε δημοσίευμά τους, τις σελίδες τους, στη διεύθυνση εσωτερικού τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, δοκίμια και στη συνέχεια δοκίμια της λογοκριμένης έκδοσης για την ανταποκριβολή με το τελικό φύλλο και αν δεν υπήρχε σφραγίδα στο τελικό φύλλο δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε αυτούσιο στη διάρκεια της κατοχής με την απλή μετονομασία του Υφυπουργείου σε Διεύθυνση Τύπου και Ραδιοφωνίας, υπαγόμενη απευθείας στον Πρωθυπουργό και μόνη ουσιαστική διαφορά τον πολλαπλασιασμό των δύο λογοκριτών, καθώς στην ελληνική εντός εισαγωγικών λογοκρισία προσθέθηκε η γερμανική και το 1941-1943 και η ιταλική. Οι δύο τελευταίες ασκούνταν από τα γραφεία τύπου της υπηρεσίας τύπου των αντίστοιχων πρεσβειών με επικεφαλής δύο δόκτορες, τον Ενρίκο Παριμπένη η πρώτη και τον Χέρμπερτ Σφέρμπελ η δεύτερη. Για πολλά στελέχη όμως του ελληνικού λογοκριτικού μηχανισμού, η κατοχή δεν άλλαξε και πολλά πράγματα, όπως διαπιστώνουμε από την κατάθεση κάποιου από αυτούς στη δίκη του Σταύρου Εφταξία
στο Δικαστήριο των Συλλόγων το 47. Μετά την είσοδο των Γερμανών, παραμείναμε στη θέση μας και ενεργούσαμε την ελληνική λογοκρισία, κατέθεσε. Την γερμανική λογοκρισία έκαναν οι Γερμανοί. Εκτός από τον επαγγελματικό εθισμό στη λογοκρισία, πρέπει να συνυπολογιστεί εδώ και μια ολόκληρη παράδοση διαπλοκής ιδιοκτητών και δημοσιογράφων με το δικτατορικό καθεστώς το προηγούμενο. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1936, 1,5 μήνα μετά την κήρυξη μεταξικής δικτατορίας, η ΕΣΥΑ παρέθεσε λογοχάρη επίσημο γεύμα στο Μεταξά και τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς του, Θεολόγου Νικολούδη, Κωνσταντίνο Ζαβιτσάνο, Αριστίδη Δημητράτο, Κωνσταντίνο Κοτζιά, Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο και Αλέξανδρο Παπαχελά, για να ακούσει από το στόμα του δικτάτορα πως ο τύπος ήταν πλέον υποχρεωτικά συνεταίρος του κράτους στο έργο της καθοδήγησης του κοινού. Το 38 η δικτατορία επέβαλε Μητρώο δημοσιογράφων ως υποχρεωτική προϋπόθεση για να εργαστεί κανείς στον τύπο, και για να γραφτεί κανείς στο Μητρώο έπρεπε να προσκομίσει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων από την ασφάλεια, συν της άλλης. Ένα λεπτό ζήτημα αφορά τις υλικές συνέπειες της πρόσδεσης στους μηχανισμούς εξουσίας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Κατά την απολογιστική ομιλία του στην πρώτη συνέλευση του κλάδου μετά την απελευθέρωση, 20 Νοεμβρίου του 1944, ο τότε πρόεδρος της ΕΣΥΑ και διευθυντής επικατοχής της εφημερίδας Πρωία, Γιώργος Καράτζας, παραδέχθηκε πως οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την κατοχή υποσχετικώς καλύτερας συνθήκας σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Απέδωσε όμως αυτό το γεγονός αποκλειστικά και μόνο στην αυξημένη επαγρύπνηση του συνδικάτου, του σωματείου. Στην κοινή γνώμη, παραδέχθηκε, είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι οι δημοσιογράφοι την χάνουν ιδιαίτερα ευνοία και προνομιακή μετακυρήσεω. Έζων σχετικώ ανώτερων, ανετότερων. Ουδέν τούτο ανακριβέστερων. Στην έρπουσα αυτή αίσθηση συνεργασία, ο Καράτζα αντιτάξει τον ισχυρισμό πω οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι κατά τα 3/4 τουλάχιστον συνεργάστησαν με προφανεί κινδύνου ει των παράνομων τύπων. Ο ισχυρισμό αυτό περικλεί βέβαια έναν αναντήρητο πυρήνα αλήθεια, καθώ πάρα πολλοί δημοσιογράφοι αγωνίστηκαν αποδεδειγμένα στι γραμμέ αντίσταση τόσο τη αιμική όσο και της εθνικόφρονος. Είναι όμως πρακτικά αδύνατο να επιβεβαιωθεί όσον αφορά το αριθμητικό σκέλος, τα 3/4. Η επώνυμη, από την άλλη πλευρά, δημοσίευση κειμένων ημνητικών για τις αρχές κατοχής μπορούσε φυσικά να αξιοποιηθεί για την απόσπαση ποικίλων ωφελημάτων. Μεταπολεμικά, κάποιοι από τους πιο εκτεθειμένους γραφιάδες, όπως ο αρθρογράφος Εστίας και της Καθημερινής Σπύλος Μελάς, θα ισχυριστούν πως το έκαναν από φόβο για αντίπεινα για τη στάση τους στη διάρκεια του πολέμου, την υπερπατριωτική. Άλλοι πάλι, όπως ο Σταύρος Ευταξίας, υπάλληλος της ελληνικής λογοκρισίας, αρθρογράφος καθημερινής και συνεχή κατοχικός νομάρχης Εύρου, θα προβάλλουν ακόμα και λόγους αντίστασης. Τα εν λόγω άρθρα εγγράφησαν που έλεγαν ζήτω ο Χίτλερ, με το σκοπό της εξασφαλίσεως της εμπιστοσύνης των Γερμανών, διότι έπρεπε να διορίσουμε εις επικαιρούς θέσεις οι δικούς μας ανθρώπους. Θα υποστηρίξει για λογαριασμό του Ευταξίας στο Ειδικό Δικαστήριο των Συλλόγων ο συνταξιούχος δικηγόρος Ιωάννης Φίλιμον, επικεφαλής μιας μικροσκοπικής ακροδεξιάς ομάδας με την μπομπόδια ονομασία Ιερά Φάλανξ και αντιαμική αποκλειστικά δράση επικατοχής. Ο ίδιος ο Ευταξίας είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων, και φαντάζομαι ότι δεν έλεγε ψέματα, γιατί μπορούσε να ελεγχθεί, ότι είχε γνωρίσει το 24 το Χίτλερ στο Μόναχο, δηλαδή είτε όταν ήταν στη φυλακή, είτε αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, και ότι ο Φίρερ τότε είχα την τύχη να ακούσω από το στόμα του λόγια όχι για κατακτήσεις και πολέμους, αλλά για την Ελλάδα μας, την οποία λάτρευε κλπ. Μια ειδική μορφή συνεργασίας, για την οποία επίσης δεν μπορεί να προβληθεί κάποια δικαιολογία, ήταν η αρθρογραφία σε ειδικά προπαγανδιστικά ελληνόφωνα έντυπα του κατακτητή, με πρώτο και καλύτερο το Ιταλικό Κουαδρίβιο, που είχε διευθυντή τον Τερλέσιο Ιντερλάντι και διευθυντή σύνταξης κάποιον Ιωάννη Κουρούνη. Μεταξύ των συνεργατών του συγκαταλέγονται και επώνυμες φυσιογνωμίες εποχής, όπως ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς, ο Κώστας Κεροφύλλας, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και άλλοι. Τις αθέατες προεκτάσεις αυτής της διαπλοκής για ορισμένους τουλάχιστον συνεργάτες, όπως ο Σπύρος Μελάς και ο αρχισυντάκτης των Αθηναϊκών Νέων, Νινέα, Αχιλλέας Μαμάκης, διέσωσε στα πνευματά του ο θεατρικός επιχειρηματίας Θόδωρος Κρήτας. Όταν γράφει, αντιπαραβάλλαν με ένα πανό ειρωνικό στο θέατρό του την ανεπηρέαστη και έντιμη κριτική των άλλων δημοσιογράφων, με τα αρνητικά σχόλια του Προέδρου Ακαδημαϊκού και του Μη Τιού του, μια ελάχιστα συγκαλυμμένη μνήμα νήξη στις τριβές του Μελά με την Ακαδημία και κυρίως στην ομοφιλοφιλία του Μαμάκη, ο Μελάς και ο Μαμάκης γράφει ζήτησαν την παρέμβαση του Ιταλικού Κομάντο Τάπα, την αντίστοιχη κομμαντατούρ δηλαδή, με την οποία είχαν σχέση μέσω του Κουαδρίβιο. Αυτή πάλι ο σκηνοθέτης κατέφυγε μέσω του γερμανοσπουδασμένου ηθοποιού του, κάποιου ηθοποιού, στους Γερμανούς και κατάφερε όχι μόνο να τον απαλλάξουν, να μην φύγει, αλλά και να συνεχίσει να υπάρχει το πανό, και έκανε μάλιστα και μια εκδήλωση στο θέατρο Τιτάνια, καταγγέλλοντας τους άλλους. Από τις 11 εφημερίδες που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα την Άνοιξη του 1941,
Τρεις έκλεισαν αμέσως μετά την αύξηση των Γερμανών. Το ελληνικό μέλλον, ο ασύρματος και το ιστορικό έθνος, οι εγκαταστάσεις του οποίου κατασχέθηκαν για την έκδοση γερμανικών και ιταλικών φύλων της Αθήνας. Οι υπόλοιπες 8, 5 πρωινές και 3 απογευματινές, εξακολούθησαν να κυκλοφορούν με μια μικρή αλλά καθοριστική διαφορά. Τη διακριτική αποχώρηση των εκδοτών και διευθυντών τους από το βιοσκήνιο και την τυπική τουλάχιστον ανάληψη της ευθύνης της έκδοσής τους από το συντακτικό προσωπικό ή κάποια στελέχη που συνδέονταν με την παλιά εργοδοσία. Μια μέρα, λόγου χάρη, πριν την είσοδο των Γερμανών, τα έντυπα του Δόλ πέρασαν, υποτίθεται, σε μια συντακτική επιτροπή με τον Λαμπράκη να ανακοινώνει ότι εγκαταλείπει τη δημοσιογραφία. Στοιχειώδες μέτρο προνοίας, αποκαλεί ο Χριστόφορος Χριστίδης αυτή την ενέργεια, στο ημερολόγιο του και των ημερών. Χριστόφορος Χριστίδης είναι διευθυντικός στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού, με έντονη παρουσία στον ελληνικό τύπο και τα επόμενα χρόνια, διευκρινίζοντας ότι φυσικά το συγκρότημα παραμένει ιδιοκτησία του δημιουργού του. Αν κάτι ξεχωρίζει βέβαια την κατοχική πολιτεία του Δόλ από εκείνη των άλλων εφημερίδων, δεν είναι αυτή η εικονική μεταβολή, κοινή όπως θα δούμε σε όλες τις εφημερίδες, αλλά ο επιχειρηματικός συνεταιρισμός του με την προαναφερθήσα Μούντους ΑΕ, τον προπαγανδιστικό δηλαδή μηχανισμό του Ράιχ, που πήρε το 51% του ομίλου και ανήκε στα γερμανικά Υπουργεία Εξωτερικών και Προπαγάνδας. Το Σεπτέμβριο του 1941, είπαμε, η Μούντους ανέλαβε, έφτιαξε μια κοινοπραξία με τον τίτλο Ελεύθερο Βήμα ΑΕ, στο δουσού της οποίας μετήχα μεταξύ άλλων ο αρχηγός της ναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ Γεώργιος Βλαβιανός και ο επικεφαλής της γερμανικής λογοκρισίας Χέρμπερτ Σουβέρμπελ. Εξίσου έγκαιρα φρόντισαν να καμουρχαριστεί και η αιστεία των αδερφών Κύρου. Λίγο πριν την είσοδο των Γερμανών, πάβουν να αναγράφονται τα ονόματά τους, τα αναλαμβάνει, εμφανίζεται άλλος διευθυντής και με ένα άρθρο με τον τίτλο Όπως χωρίζονται οι φίλοι, ξεκαθαρίζεται η πολιτεία της εφημερίδας στους νέους καιρούς. Άλλες ελληνικές αρετές, λέει, πρέπει να αντικαταστήσουν τον ηρωισμό του πολέμου και αυτές θα είναι η χριστιανική υπομονή, η υπερήφανος εθνική εγκαρτέρησης, η ακατάβλητος ελληνική αξιοπρέπεια. Ένα μήνα μετά επανεμφανίζεται στο λογότυπο ως ιδιοκτησία κληρονόμοι του Άδωνη Κύρου του πατέρα τους, χωρίς να μνημονεύονται βέβαια ονόματα. Η εφημερίδα έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με την επίσημη οικογενειακή ιστορία, τη μόνη που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, με πρωτοβουλία του προσωπικού, προφασιζόμενη οικονομική αδυναμία. Η έρευνα σταματάει εδώ, μπορεί να δεν έχει βγει κάτι άλλο. Στην πρωία είχαμε αποχώρηση του διευθυντή Στέφανου Πεσμαζόγλου και την ανάληψη της διεύθυνσης από τον Γιώργο Καράντζα. Στην περίπτωση της Καθημερινής, ο Γιώργος Βλάχος αποχώρησε αφήνοντας το πόδι του τον Νίκο Αναστασόπουλο ως διευθύνοντα. Σύμφωνα με την οικογενειακή εφήγηση και εδώ, τόσο ο ίδιος όσο και η κόρη του Ελένη Βλάχου στη διάρκεια της κατοχής δεν είχαν την παραμικρή επαφή με την εφημερίδα. Τα δημοσιευμένα αποσπάσματα του ημερολογίου της τελευταίας, ωστόσο, αναφέρονται στη λειτουργία της εφημερίδας σε πρώτο πληθυντικό και προδίδουν μια έγκαιρη γνώση λεπτομεριών αυτής της λειτουργίας που δεν δικαιολογεί μια τέτοια αποκοπή. Η προσπάθεια της διεύθυνσης πάντως εδώ να αποφύγει ή να καθυστερήσει τουλάχιστον τη διατεταγμένη δημοσίευση ενός πτωματολογικού άρθρου περί συμμοριτών αμέσως μετά τον Γοργοπόταμο, τον Νοέμβριο του 1942, οδήγησε στην ολοηγόμενη σύλληψη των Βλάχου και Αναστασόπουλου και την επιβολή ως νέου διευθυντή του Σπύρου Τραυλού, διευθυντή μέχρι τότε της ελληνικής εντός εισαγωγικών υπηρεσίας λογοκρισίας. Πρώτη ενέργεια του οποίου υπήρξε βέβαια να δημοσιεύσει το επιμέχο άρθρο. Οι Ιταλοί πιάσαν τον Αναστασόπουλο και του πρόσφεραν σπουδαία χάρη, γράφει Βλάχο στο ημερολόγιο τη, το δημοσιευμένο κομμάτι του, και μας επέβαλαν ένα νέο διευθυντή της εκλογής τους, κάποιο Σπύρο Τραυλό. Διάσημο κάθαρμα, καταχραστή, αποτυχημένο δημοσιογράφο και δίθεν στρατιωτικό. Όπως είπαμε, είναι ο μόνος ο οποίος καταδικάστηκε με το αδίκημα της εθνικής αναξιότητας μετά την κατοχή. Δύο εφημερίδες, η Βραδινή και ο Ελεύθερος Τύπος, άργησαν κάπως να ακολουθήσουν το παράδειγμα των άλλων. Η Βραδινή πέρασε σε Επιτροπή Συντακτών το 1942, μέχρι τότε είχε την ίδια διεύθυνση και ιδιοκτησία με πριν, ενώ ο πρωινός τύπος του Κρανιωτάκη, μετά από μια πρώτη φάση που ήταν ένθερμα κατοχική, ασχολούμενος με σκανδαλοθυρία κατά του προηγούμενου καθεστώτος του Μεταξά, το οποίο βεβαίως είχε υπηρετήσει όσο αυτό υπήρχε, στις 23 Οκτωβρίου του 1941 ο Κρανιωτάκης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μαζί με την εταιρεία, την ιδιοκτήτρια, παραδίδοντάς στο συντακτικό προσωπικό την εφημερίδα υπό ιδίαν αυτού ευθύνη και ιδίων λογαριασμών. Φαίνεται ότι εδώ όμως αυτή η μεταβίβαση έχει πραγματικό περιεχόμενο, καθώς ουσιαστικό, γιατί αυτό είναι ορατό στην αλλαγή γραμμής εφημερίδας, που από τον άγριο φιλοξενισμό περνάει σε μια πιο συντηρητική, έτσι, μετριοπαθή στάση. Το 1944, το Μάρτιο, η εφημερίδα απορροφήθηκε από την πρωτεία, πιθανότατα για οικονομικούς λόγους. Ειδική περίπτωση, τελευταία, αποτέλεσε η Ακρόπολης, ο λογότυπος της οποίας στην αρχή μνημονεύει δύο διευθυντές, συντάξεως τον Άσο Μπότσι και οικονομικό τον Θεόφιλο Βουτσινά.
συνιδιοκτήτες και κληρονόμους του ιδρυτήτης Γεωργίου Βουτσινά, του επανιδρυτήτης. Το καλοκαίρι του 1941 ο Βότσης συνελήφθη και εκτοπίστηκε στην Ιταλία, σύμφωνα με τον αδερφό του, στο δικαστήριο των συλλόγων, επειδή αρνήθηκε να δημοσιεύσει κάποιο προπαγανδιστικό άρθρο. Η εφημίδα συνέχισε με το όνομά του, ο Βουτσινάς παρέμεινε για 2 μήνες οικονομικός διευθυντής και μετά προβιβάστηκε σε διευθυντή. Το επόμενο βήμα έγινε το Μάρτιο του 1944, όταν με τη σύμφωνη γνώμη του Βουτσινά ανακοινώθηκε στον τρίτο συνδιοκτήτη, τον Αργύριο Μπότσι, από τον Σβέρμπελ της γερμανικής λογοκρισίας, ότι η Ακρόπολη θα παραχωρηθεί ως βήμα στην ναζιστική οργάνωση Εθνική Ένωση Ελλάς. ΕΕΕ. Ο αρχισυντάκτης Δημήτρης Νίτσος παραιτήθηκε και ανέλαβε ένας δημοσιογράφος εφημερίδας, ο Ελευθέριος Σταυρίδης, πάλι από τότε γραμματέας και αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ τη δεκαετία του 20, συνεργάτης κατόπιν του Μανιαδάκη και του κατοχικού γενικού διευθυντή δημοσίας τάξεως Ιωάννη Πολυχρονόπουλου, του ενεχόμενου του 1934 στην απόπειρα κατά του Βενιζέλου, άνθρωπος με λαμπρό επίσης μεταπολεμικό μέλλον, ο στέλεχος του Καραμαλικού Παρακράτους τη δεκαετία του 50 και συντάκτης ενός από τα επιτελικά σχέδια βίας και νοθείας των εκλογών του 61, αυτού που είχε διαρρεύσει στην Αυγή. Η μεταβολή καταγράφηκε και από τη Βρετανική SOE, σχετική αναφορά της οποίας επισημαίνει ότι το όνομα του Σταυρίδη φιγουράριζε επίσης το 1941 σε λίστα πρακτορών της Γκεστάπο. Όπως είπαμε ήδη, η εικόνα που παρουσιάζουν τα φύλλα του νόμιμου εθνικού τύπου, ήδη από τις πρώτες μέρες της κατοχής, είναι αυτή της πλήρους υποταγής στις ανάγκες και τις διαθέσεις του καθεκτητή. Στην καλύτερη περίπτωση, το κήρυγμα της υποταγής γίνεται στο όνομα της συλλογικής επιβίωσης του έθνους. Τον τόνο το δίνει ωστόσο συνήθως ένας επίπλαστος ενθουσιασμός για την ίδια την κατοχή και τις αφημενείς υποτίθεται επιπτώσεις της. Για τις αντιδράσεις των αναγνωστών, μια πρώτη ένδειξη μας παρέχουν οι αναμνήσεις του εθνικόφρονα τότε πρωτοετή του Πολυτεχνείου, Γρηγόρη Φαράκου. Αποστροφή από την κατάδεια του τύπου των εφημερίδων που δέχτηκαν να κυκλοφορούν. Γραφειρότερος είναι ο Χριστίδης που προνέφερα, ο οποίος συγκρίνει τους συμμνητές της νέας κατάστασης με τους λούστρους της Αθήνας που γυρνάνε φωνάζοντας Γερμανούς μπούτς μπούτς για να τις καθαρίσουν. Και μεταξύ των οποίων, ως πρώτο λούστρο, αναφέρει τον ακαδημαϊκό Σπύρο Μελά, ο οποίος μόλις ανέλαβε ο Τσολάχουλου, τον ύμνησε στην Καθημερινή. Και στη συνέχεια ανακάλυψε, όταν άρχισε ο κίτρινος τύπος να καταγγέλει το παλιό καθεστώς, ανακάλυψε αν πασάν, λέει, ότι ο Μεταξάς ήταν ραμολιμέντο. Και ο Χριστίδης σχολιάζει: ένας Θεός ξέρει πόσους επένους έψελε όλη την τετραετία για το Μεταξά ο Σπύρος Μελάς. Ποια ήταν τα βασικά μοτίβα αυτής της έντυπης συνεργασίας? Μπορούμε να διακρίνουμε 2 βασικές περιόδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά φιλοκατοχικής προπαγάνδας. Στην πρώτη φάση, από τον Απρίλιο του 1941 μέχρι τα τέλη του 1942, τον τόνο τον δίνει η προβολή των στρατηγικών επιχειρηματικών του άξονα και η απροκάλυπτη εξύμνηση του φασισμού και του ναζισμού ως καινοτόμων φιλολαϊκών υποτίθεται κοινωνικών συστημάτων. Είναι ύμνους για τον ιταλικό και τον γερμανικό γενικά πολιτισμό, την υπενθύμηση των προαιώνιων δεσμών της Ελλάδας με αυτές τις χώρες και σε μια πρώτη φάση, όπως είπαμε, την αισιόδοξη επαγγελία των προοπτικών της χώρας στο πλαίσιο της χιτλερικής νέας τάξης. Περνάω διάφορα τσιτάτα για να μην καθυστερήσω ιδιαίτερα. Συναντάμε και κάποιες πολύ χαρακτηριστικές βέβαια διατυπώσεις, όπως η Καθημερινή, ας πούμε, λέει ότι η χιτλερική, ο εθνικοσοσιαλισμός θέλει να φέρει ανέσεις προσιτές σε κάθε βαλάντιο και αυτό θα μας ωφελήσει. Και βεβαίως αναδημοσιεύει και ένα κείμενο της γερμανικής εφημερίδας, το οποίο λέει, είναι αρκετά γνώριμο σαν στυλ, οι Έλληνες πρέπει να μάθουν τι εστί εργασία, πρέπει να αποχαιρετήσουν τον προφιλή του ατομικισμό, να αποκτήσουν συλλογικότητα κλπ. Άλλη σταθερά της πρώτης περίοδου είναι η ψηλόφωνη καταδίκη της κτηνοδείας των κριτικών, συσταγωγικά κτηνοδεία, που πολέμησαν τους αλεκτριστές της Βέρμαχτ παραβιάζοντας το δίκαιο του πολέμου, αλλά και των αυθόρμητων φιλοβρετανικών εκδηλώσεων μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Από τις στήλες του Ελεύθερου Βήματος, ο Παύλος Παλαιολόγος θα καταγγείλει με τις πιο βαριές εκφράσεις τα ξελιγωμένα τσουλάκια του πεζοδρομίου και τους λιονταρίδες των ανώνυμων εκδηλώσεων που εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους σε διερχόμενους Βρετανούς αιχμαλώτους. Η Δε Καθημερινή θα καλέσει τους αναγνώστες να βάλουν στη θέση τους όσους εκφράζουν φιλοσυμμαχικά αισθήματα. Πρέπει να αντιδράσουμε παντού όπου τους συναντώμενοι, εις το καφενείο, στον δρόμο, των γραφείων και το σπίτι μας. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να το νοήσουν καλώς. Οι Γερμανοί δεν είναι εχθροί μας, είναι φίλοι μας. Έτσι τους αντιλαμβάνεται η μεγίστη πλειονότητα του λαού μας και απέδειξαν διατεθειτικών ενεργειών και εκδηλώσεων ότι είναι φίλοι ειλικρινείς. Δεν λείπει και η υπενθύμηση ότι το ελληνικό κράτος φτιάχτηκε από τους Βαβαρούς. Στήθηκε δηλαδή μετά την Επανάσταση. Εκτός από τους φιλέλληνες που πολέμησαν εκεί. Η γερμανική επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης θα δώσει μια νέα όθηση σε αυτό το αίσθημα δημόσιας ταύτισης, καθώς στις νεφελώδεις ιστορικές αναδρομές του 19ου αιώνα προστίθεται πλέον και η απτή αντικομμουνιστική συμπόρευση.
Υπάρχουν διάφορα τσιτάτα, τα παρακάμπτω. Η δεύτερη φάση, ερχόμαστε τώρα, από το 1943 μέχρι την απελευθέρωση, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πρωτίστως αντεπαναστατική. Και συμπίπτει με την εγχώρια ανάδυση ενός αντιαμυϊκού συνεχούς, το οποίο καλύπτει όλο το χώρο από την εθνικό φρόνο αντίσταση, ως τον απροκάλυπτο δοσυλλογισμό, και συμπυκνώνεται θεσμικά με το σχηματισμό της κυβέρνησης Ράλι, τη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας και την αναδιάρθρωση των τόπιων σωμάτων ασφαλείας, αστυνομίας πόλεων και χωροφυλακής, υπό την εποπτεία του αρχηγού των SS. Του Βάλτερ Σιμάνα. Συνδέεται όμως και με τον γενικότερο αναπροσανατολισμό της χιτλερικής προπαγάνδας από την επαγγελία μιας ευρωπαϊκής νέας τάξης στην αντικομμουνιστική επιστράτευση κάθε εθνικής εφεδρείας. Κεντρικό στοιχείο της κατοχικής προπαγάνδας σε αυτή τη φάση γίνεται έτσι η επίκληση του κομμουνιστικού κινδύνου με επίκεντρο ποικίλες εκδοχές ερυθράς τρομοκρατίας. Σε μεγάλο βαθμό, η προπαγάνδα αυτή ασκείται με πανομοιότυπα δημοσιεύματα σε όλες τις εφημερίδες, είτε πρόκειται για τον εορτασμό της Γερμανικής ημέρας των ηρώων από την κυβέρνηση Ράλι και τα τάγματα ασφαλείας στον άγνωστο στρατιώτη, οι γνωστές φωτογραφίες που είναι αρκετά αναπαραγμένες, είτε πρόκειται για το πολυήμερο σύριαλ αποκαλύψεων του προπολεμικού κομμουνιστή βουλευτή και πλέον ναζί προπαγανδιστή Μανώλη Μανολέα, δημοσιεύονται για περίπου ένα μήνα σε εφημερίδες, είτε σε συνέχεια, σε όλες ταυτόχρονα, είτε για τα πιο παιχνιδιάρικα ευρήματα, όπως η ανακάλυψη χρησιμοποιημένων προφυλακτικών του Ελλάς στο δισκοπότηρο κάποιου χωριού της Βιωτίας. Σε όλες τις εφημερίδες κι αυτό. Και στις δύο φάσεις, αρκετά δυσδιάκριτα για τον εξωτερικό παρατηρητή, είναι τα ίχνη της αντίστασης των δημοσιογράφων σε αυτή την κατοχική προπαγάνδα. Αντίστασης που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι προβλήθηκε. Με μικρές αρνήσεις ή συνηθέστερα κολλησιεργίες στη δημοσίευση κειμένων που κρίθηκε ότι ξεπερνούσαν τα όρια, ακόμα και για τις τότε συνθήκες. Αντίστασης μικρής, που μπορούσε όμως να επιφέρει βαριές συνέπειες για όσων την αποτολμούσαν, με δεδομένη την έκταση και την αυθαιρεσία της τρομοκρατίας κατακτητών και δοσυλλόγων. Εξαιρετικά δύσκολη είναι επίσης η αποτίμηση των μεταγενέστερων σχετικών ισχυρισμών, ο διαχωρισμός δηλαδή των αυθεντικών αφηγήσεων από τις εκ των υστέρων επινοήσεις. Οι μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη του Τραυλού, που προαναφέραμε, σχετικά με την τύχη του επίμαχου δημοσιεύματος κατά των συμμοριτών, είναι αρκετά αποκαλυπτικές για την πολυμορφία αυτών των αντιστάσεων, αλλά και τον υποκειμενισμό και την επιλεκτικότητα και την πλαστικότητα της ανθρώπινης μνήμης. Έχουμε 3-4 αποκλίνουσες εκδοχές του πώς ακριβώς κόπηκε το κείμενο και για ποιο λόγο. Από τα σχετικά λιγοστά πρωτογενή τεκμήρια που διαθέτουμε, με αποδεκτική ισχύ, προκύπτει πάντως ότι πιο εύκολη ήταν η προβολή ενστάσεων όταν τα επίμαχα κείμενα έφυγαν πατροπαράδοτες συντηρητικές αξίες. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Γερμανός λογοκριτής δικαίωσε λόγω χάρη την άρνηση της πρωίας να δημοσιεύσει ιταλικής προέλευσης άρθρο, το οποίο πρόσβαλε την καλή εικόνα του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας του, που δεν δέχτηκαν την Ένωση των Εκκλησιών για να αποφύγει τους Τούρκους. Και θα κλείσω με πολύ σύντομη αναφορά στην αυτοκάθαρση του κλάδου το 1944. 12 Σεπτεμβρίου, με το που φεύγουν οι Γερμανοί, η ΕΣΥΕΑ διαγράφει 13 δημοσιογράφους. Δεν έχουμε όλα τα ονόματα. Το φύλλο της ελευθερίας που το αναφέρει δεν έχω καταφέρει να το εντοπίσω. Ξέρουμε ορισμένα μόνο. Ακόμα και αυτό το μέτρο όμως αναιρέθηκε τα επόμενα χρόνια. Το πειθαρχικό μετέτρεψε τη διαγραφή σε ολιγόχρονη παύση μερικών χρόνων από κάποιους αυτούς και οι περισσότεροι από αυτούς αθωθήκαν, όπως είπαμε, στα δικαστήρια των συλλόγων. Όπως έχει επισημάνει η αναλυτική μελέτη του Δημήτρη Κουσούρη, δίκες γίναν για 3 μόνο δημοσιογράφους, εκ των οποίων μόνο ένας, ο Τραυλός, καταδικάστηκε. Χαρακτηριστικό αυτών των δικών, των πρακτικών τους, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της εθνικόφρονης διανόησης, καθηγητές πανεπιστημίου, συνάδελφοι κλπ., προσήλθαν ως μάρτυρες υπεράσπισης, με βασικό μοτίβο ότι έτσι κι αλλιώς αγραφόντουσαν τα προπαγανδιστικά υλικά, ότι δεν έγινε και τίποτα, ότι κατά βάθος ήταν πατριώτες και ότι στην ουσία για καλό σκοπό το έκαναν. Και τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Αυτό το τελευταίο είναι και ένα στοιχείο που από τις καταθέσεις συναδέλφων τους δημοσιογράφων, ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι ανήκαν στην αριστερά και στο ιαμικό κίνημα, μένει να αποκρυπτογραφηθεί κατά πόσον αυτή η στάση είχε να κάνει και με προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης, καθώς πια περνάγαμε από την απελευθέρωση στον εμφύλιο πόλεμο και οι άνθρωποι χτίζαν τις άκρες τους για να επιζήσουν, ή πώς έχουμε να κάνουμε και με άλλου τύπου σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ.